Ο κύριος Καραμόσχος, η κυρία Τηλιπίδου. Γεια σας. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα νέων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές τις οποίες πάντα πρέσβευα και ουσιαστικά αναπτύσσουν μια τεχνογνωσία η οποία δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Και χαίρομαι διπλά όταν μάλιστα κάποιες από αυτές τις καιροτόμες εταιρείες καταφέρνουν να κλείνουν τουλάχιστον την πρώτη φάση του κύκλου τους, να πωλούνται για πολύ υψηλά ποσά σε άλλες εταιρείες ή σε άλλα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών από το εξωτερικό. Είχαμε αρκετά τέτοια παραδείγματα ελληνικών εταιριών τους τελευταίους μήνες. Μαζί με τον Υφυπουργό και σε συνεργασία πάντα με εκείνες τις περιφέρειες όπως η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν αγκαλιάσει την έννοια της καινοτομίας ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα για να στηρίξουμε αυτό το οικοσύστημα από φορολογικά κίνητρα stock options με χαμηλότερη φορολόγηση μέχρι συγκεκριμένα ερευνητικά κεφάλαια τα οποία κατευθύνονται στην κατεύθυνση της εφαρμοσμένης έρευνας. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε προκειμένου να αναπτύξουμε αυτό το οποίο αποτελεί το κρυφό μας συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από το ταλέντο των ανθρώπων μας εντός και εκτός Ελλάδος. Στέκομαι στο ταλέντο και εκτός Ελλάδος διότι για πρώτη φορά βλέπουμε τάσεις ενός αντίστροφου brain drain, άνθρωποι οι οποίοι διαπιστώνουν, ίσως μας βοήθησε και σε αυτό η διαχείριση που κάναμε για τον κορονοϊό, ότι αξίζει τον κόπο να επιστρέψουν στη χώρα μας, προκειμένου να ασκήσουν εδώ πέρα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, διότι πια δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες για να μπορέσουν να το κάνουν με πιο θετικές προοπτικές. Και η Θεσσαλονίκη έχει έναν ξεχωριστό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο οικοσύστημα, με πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται σε μια πόλη η οποία έχει το μέγεθος, έχει μια φυσική αγορά η οποία επεκτείνεται πέραν των ελληνικών συνόρων, αλλά κυρίως έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο για να μπορεί να υποστηρίξει με τέτοια πρωτοβουλία. Και μιας και μιλάμε για big data, για analytics, πρέπει να σας πω κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη τοποθέτησή μου, γιατί ο σκοπός μου είναι να ακούσω τις δικές σας σκέψεις, ότι η επεξεργασία των μεγάλων δεδομένων και τα ανοιχτά δεδομένα, τα οποία για μένα ήταν μια πολιτική επιλογή την οποία έκανα από την εποχή που ήμουν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης το 2014, είναι πολιτικές οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να ασκούμε αποτελεσματικά και πολύ ουσιαστικές, data-driven, evidence-based δημόσιες πολιτικές. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δουλειά που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες με τους αρκετά πολύ περίπλοκους αλγόριθμους τους οποίους έχουμε αναπτύξει και οι οποίοι μας βοηθούν να διαβάζουμε καλύτερα τα πολλά δεδομένα τα οποία έχουμε από την πανδημία για να σχεδιάζουμε καλύτερα δημόσιες πολιτικές, παραδείγματος χάρη ο τρόπος με τον οποίο κατανέμουμε τα τεστ στις πύλες εισόδου είναι αποτέλεσμα μιας τέτοιας δουλειάς σε συνεργασία με έναν εξαιρετικό data scientist, τον Κύμωνα τον Δρακόπουλο, ο οποίος ήρθε και μας υποστήριξε από το University of Southern California. Είναι ένα παράδειγμα του πώς τα δημόσια δεδομένα και η αναλυτική και οι περίπλοκοι αλγόριθμοι που κρύβονται πίσω από την επεξεργασία τους μπορούν να τεθούν στην διάθεση των δημόσιων πολιτικών και να μην είναι απλά εργαλεία τα οποία θα αξιοποιήσει μια εταιρεία με σκοπό το κέρδος.